Όχι, φοιτική να σας. Έρθει, φοιτική να σας λέω. Άρα. Βάφκε, φτιάχκε. Έλα, μην βγάλεις σκότες. Γιατί, επειδή έχει κρυό. Τη χαλάσατε όλη το προφίλ. Έρθει και μπουζάρι. Έρθει και την πόζα. Τι μπορεί να προσφέρει. Το αν θα βάλει ένα κουβάκι, θα ανοίξει σκότες, που σήμερα δεν έπρεπε να ανοίξει σκότες, γιατί οι κότες γίνανε πρωί και κόβονται τα αυγά. Για πόζες. Άρα, κάτσε καλά τώρα, προέρχεσαι. Μια χορτάτη. Πρόσεχε λίγο. Ήρεμα, μορφουλάρι μου. Ήρεμα. Άρα, κάτσε να σε αρμέξω τώρα, πρωί, όρεξε, έρχεσαι. Έχει μύγες, ρε, έχει μύγες. Και τσινά. Πες να φύγουμε λίγο από εκεί. Παιδιά, θέλετε να μιλάτε λίγο πιο πέρα. Πηγαίνετε λίγο, φυγάτε προς τα εκεί. Έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό μαζί με τον Νίκο να κάνουμε την μορφούλα να νιώσει οικεία. Απλά αυτό αλλάζει όταν έρχονται πολλά άτομα στο στάβλο. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να κάνουμε απότομες κινήσεις. Πολλές φορές συζητάνε και κάτι άλλο κοντά στη μορφούλα. Ειδικά την ώρα που αρμέγει ο Νίκος είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ταραχθεί το ζώο. Μην περνάτε από δίπλα. Κανένας. Μην περνάτε από δίπλα κανένας, πίσω. Δεν έχω τέτοιο να πάω στο νοσοκομείο σήμερα. Πώς γίνεται εδώ. Λογικό προσωπικά δεν ήρθα εδώ για να με σκοτώσει η Ελλάδα, γιατί έχω δύο παιδιά πίσω. Πολλοί έρχονται για να βγουν στην κάμερα και να το παίξουν ότι ξέρεις, σηκώθηκα πρωί και πήγα να δω. Να δουν. Τους έχω εξηγήσει, τους έχω πει. Θέλετε να έρθετε, ελάτε. Δεν σε απογορεύει κανένας. Αφήστε την πρώτα να τελειώσει την Ελλάδα, μην βέρχεστε μπροστά, μην περνάτε για νερό, καθίστε πίσω και μετά κάντε το κομμάτι το δικό σας που δεν τα κάνετε. Εγώ δεν κάνω κανένα κομμάτι. Και πάνω απ' όλα θα κοιτάω τα παιδιά μου, δεν κοιτάω τον καθέναν που ήρθε να πουλήσει φθηνή τηλεθέαση εδώ. Όσο αρμέγω δεν περνάει κανένας από εδώ. Εννοείται ότι δεν του απαντάω και το σέβομαι γιατί έχει όλες τις γνώσεις. Αλλά την είχα κι εγώ τη γνώση, δεν θα πλησίαζα, δεν θα του τάραζα την αγελάδα ούτως ή άλλως. Σε μένα έκανε παρατήρηση, το έκαναν άτομα που πάνε κάθε μέρα στο στάβλο. Και παρόλα αυτά περνούσαν αβέρτα για να φέρουν νερό. Εντάξει. Γενικά, ο Νίκος δεν με χωνεύει. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά, ούτε εγώ τον πάω. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο ζήλια, γιατί στο πρακτικό κομμάτι η Πινελόπη ήρθε σήμερα στα ζώα, έφερε τα αποφάγια. Οκ, αυτό το κάνει και το γιο μου το βάλω, δεν το πάει το κουβαδάκι. Ο Νικόλος μας ταΐζει όλους. Άπαξ και φύγει το τυρί, δεν βγαίνει. Θα πέσει πίνα στην κυριολεξία. Πώς είναι εγώ, έλα εδώ, μορφούλα. Πρόσεχε εγώ, ξελέρωσε. Όχι, πάει του γάλλου. Πάει πολύ ξύλο, νομίζω το γάλλο. Απ' τη γελάδα, κλωτσά πολύ. Πολύ ξύλο. Λίγο πόδι και στο γάλλο, αλλά το έχεις. Σήμερα κατάλαβα ότι νιώθει τσίτα κομπλεξικά. Ποιος? Πήγα να πλησιάσω την αγελάδα και άρχισε και φώναξε. Α, δεν αφήνει, ναι. Μην πλησιάζετε, μην περνάτε από εδώ. Ναι, γιατί ήταν η φορά που είχε τον κλωτσίσει, επειδή η Αντωνία. Λοιπόν, ναι. Σήμερα. Ναι, αλλά εμένα φώναζε μόνο και οι άλλοι πήγαιναν να φέρανε νερά. Μετά φώναξε και του άλλου, δείτε. Ναι. Όχι, όχι, στα αλήθεια. Αυτό να ξέρει, στα αλήθεια παίζει. Του έπαιξε μία η αγελάδα. Δεν το είδα. Είχα γυρισμένη πλάτη. Και πρέπει να έχει και λίγο γάλα, πρέπει να τον βρήκε στο πόδι. Και μετά τη έπαιξε μία. Είμαι σε υποκλίση. Δεν είμαι ούτε. Δεν κοιτάω την αγελάδα, ούτε τη έχω πλάτη εντελώς. Και κάποια στιγμή ακούω ένα πλαφ. Γυρνάω ακαριέα και βλέπω λίγα γάλα ταχυμένα. Τον Νίκο να λέει αυτό σου πια. Εντάξει, μπορεί. Επειδή έχει πολλές μύγες και γύρω-γύρω από την αγελάδα, μπορεί να θέλει να τις σκοτώσει τις μύγες. Δεκτό κι αυτό. Συγγνώμη, ήσουν μπροστά το χτύπησε την αγελάδα. Όχι, όχι, όχι. Ποιος? Ο Παρλάτζες. Επειδή του είσαι το γάλα, τον χτύπησε τέτοια. Εγώ άκουσα το πλάτζ και γυρνάω και άκουγε, είπε ατύχη σου πια κάτι τέτοιο. Και κατάλαβα ότι τη χτύπησε. Ναι. Αυτό ήταν το τελειωτικό για μένα. Όχι. Α, θα γίνει χαμός. Ναι, απλά ξέρεις την Νίκο. Νίκολο. Θα γίνει χαμός. Βλέπει, δεν είσαι εκεί. Θα είναι λίγο περίεργο. Αν έχει συμβεί οποιαδήποτε κακοποίηση σε ζώο, θα πρέπει να αναφερθεί. Τέλος. Έχω επιλέξει συνειδητά να μην πηγαίνω στο στάβλο όταν βρίσκονται άλλα άτομα. Πηγαίνω όταν επιλέγω εγώ να πάω μόνος μου, τις ώρες που επιλέγω να πάω. Για να βλέπω και λίγο τα ζώα σε τι κατάσταση βρίσκονται. Γιατί γελάς? Γιατί είναι μία μέρα που πήγα στο στάβλο, σήμερα πήγα. Και το είδες. Και θα βγω πάλι. Το είδες ή δεν το είδες?
το άκουσα και μέχρι να γυρίσω μια βρισιά τέλος πάντων. Τι άκουσες, τι άκουσες. Ένα πλάτσα άκουσα και γυρνάω και είχε σηκωθεί και ζωό τέλος πάντων, πια, δεν ξέρω. Επειδή το κλώτσε, επειδή πήγαινε να σε πάρει το γάλα. Κλώτσισε και πρέπει να χύθηκε και γάλα και πρέπει να χτύψει και ο ίδιος, δεν ξέρω. Ο Νίκος είναι κτηνοτρόφος, έχει 600 ζώα, θεωρητικά ξέρει να διαχειρίζεται ένα ζώο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να διαχειριστεί ένα ζώο, ας πούμε.